Δεν έχει προηγούμενο η στάση του 45χρονου Γάλλου τουρίστα που παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 8χρονο αγοράκι στο δάσος του Ρουβά. Δεν αρκέστηκε απλά στο να εγκαταλείψει το παιδί αβοήθητο, αλλά επέλεξε να διαφύγει από την Κρήτη, αφήνοντα την 28χρονη σύζυγό του και το μωρό του να πληρώσει τι συνέπειε τη δική του πράξη. Εσχρό θα το χαρακτηρίσω, διότι αν θε να λέγεσαι άνθρωπο πρώτα, και το λένε και οι κανονισμοί ότι σε περίπτωση ατυχήματο πρώτα φροντίζει του τραυματίε αν υπάρχουν και μετά τα υπόλοιπα. Η 28χρονη κρατώντα αγκαλιά το μωρό τη εμφανίστηκε μόνη χθε το απόγευμα για να παραδώσει το ενοικιαζόμενο όχημα με το οποίο σημειώθηκε το τροχαίο. Συνελήφθη από αστυνομικού που περίμεναν στο αεροδρόμιο όπω κατέγραψε καρέ-καρέ ο φακό τη Κρήτη TV. Έγκλημα για μένα. Όταν χτυπήσει κάποιον άνθρωπο ή ζώο και τον εγκαταλείψει, είναι έγκλημα πρέπει να τιμωρείται κανονικά. Τα στοιχεία του αυτοκινήτου και των επιβενόντων είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή από την έρευνα του αστυνομικού τμήματο Φεστού, το οποίο ζήτησε συνδρομή από την τροχιά και το τμήμα αερολιμένα ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν. Η νεαρή Γαλλίδα οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου μέχρι να αποφασιστεί από τον εισαγγελέα αν θα μπορούσε να επιστρέψει στην πατρίδα τη, καθώ το αυτοκίνητο είχε ενοικιαστεί στο δικό τη όνομα. Πάνθρωπο, γιατί το παιδάκι έπρεπε να το βοηθήσει κατευθείαν ο... αυτό. Νομίζω ότι ήταν απάνθρωπο αυτό που έκανε άμα το να, σλάβουν, να δουν, Αλλά εδώ πέρα τα έχουν βρει όλα ελεύθερα. Αστυνομικοί τη Τροχέα έκαναν αυτοψία στο αυτοκίνητο και πήραν φωτογραφίε με τα ίχνη του Τροχέου. Ακόμη και την ίστατη στιγμή, πάντω, ο 45χρονο Γάλλο συνέχισε να παραπλανά τι αρχέ που τον αναζητούσαν στα λιμάνια του Ηρακλείου και του Πειραιά. Όπω διαπιστώθηκε, ο 45χρονο είχε ήδη διαφύγει στη Γαλλία, καθώ επέλεξε να ταξιδέψει νωρίτερα με άλλη πτήση. Η έρευνα τη αστυνομία συνεχίζεται, καθώ η στάση του 45χρονου Γάλλου παραμένει ακόμη ακατανόητη. είναι καταδικαστέο. Και αυτό εν μάλιστα έφυγε από τη χώρα, κατάφερε να ξεφύγει. Ε, αυτό είναι το κράτο μα. Ε, κλασικά φαινόμενα. Δεν... Δεν, δεν, με, τύπου, δεν μου κάνει σε όλο αυτό. Το οκτάχρονο παιδάκι είχε μεταφερθεί στο Παγνί, όπου παρέμεινε προληπτικά για νοσηλεία, καθώς ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός.